Διαχωριστικές γραμμές μεταξύ βορείων και νοτίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουν πολιτικοί και αναλυτές. Ο πρώην Πρωθυπουργός του Βελγίου και νύν επικεφαλής των Ευρωπαίων Φιλελευθέρων, Γκίφερ Χόφστατ, βλέπει διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε όσους θέλουν κοινή ανάληψη χρεών στην Ευρωζώνη και σε όσους την απορρίπτουν. Από την πλευρά του, ο οικονομολόγος Ζολ Τάρβας από το Ινστιτούτο Μπρούγκελ των Βρυξελών κάνει λόγο για διαχωρισμό βορείων-νοτίων με κριτήριο τον πληθωρισμό. and high inflation in the south. Τα χρήματα από τον Βορρά συνέβαλαν στον υψηλό πληθωρισμό στι χώρε του Νότου, για παράδειγμα στην Ισπανική φούσκα των ακινήτων. Στο μέλλον, αυτή η τάση πρέπει να αντιστραφεί, γιατί σήμερα οι χώρε του Νότου δεν είναι ανταγωνιστικέ δηλαδή δεν εξάγουν αρκετά για να αποπληρώσουν τα χρέη του στο εξωτερικό. Άρα, πρέπει στον Βορρά να αυξηθεί ο πληθωρισμό και στον Νότο να πάμε σε χαμηλότερο πληθωρισμό ή ακόμα και σε αποπληθωρισμό. Μια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση δείχνει πάντω ότι η αυστηρή διαχωριστική γραμμή είναι πλασματική. Για παράδειγμα, η Ιρλανδία λαμβάνει βοήθεια για τη σταθεροποίηση τη οικονομία τη, αλλά σε δείκτε αγοραστική δύναμη εμφανίζεται σε υψηλότερη θέση από τη Γερμανία. Η ΔΕΕΣΘΟΝΙΑ θεωρείται φτωχή χώρα του Βορρά, αλλά δεν έχει σχεδόν καθόλου χρέη και μάλιστα καταγράφει πλεονάσματα. Ο Φινλανδός Υπουργό Εξωτερικών, Αλεξάνδρ Στούμπ, δεν συμφωνεί λοιπόν με τον αυστηρό διαχωρισμό Βορρά-Νότου. About... Υπάρχει μια σειρά ετερόκλητων συνασπισμών. Χάνουμε το χρόνο μα όταν μιλάμε για μέτωπα των Βορείων με του Νότιου, τη Ανατολή με τη Δύση, των Προτεσταντών με του Καθολικού. Οι διαχωριστικέ γραμμέ έχουν σχέση με το θέμα που συζητάμε κάθε φορά. Για παράδειγμα, αν θα μείνουμε στην Ευρωζώνη, αν θέλουμε την ενιαία αγορά ή όχι, αν θα διατηρήσουμε το AAA ή όχι. Αυτά είναι τα ζητήματα. Ο πρώην επικεφαλής του Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών, Hans Olaf Henkel, προτείνει ένα νέο διαχωρισμό με τη θέσπιση ενός βορείου ευρώ για τις χώρες βορείως των Άλπαιων και ενός νοτίου ευρώ για όλες τις υπόλοιπες. Economy... Οι οικονομολόγοι και όχι μόνο πρέπει να έχουν αντιληφθεί ότι το ευρώ έχει γίνει υπερβολικά αδύναμο για τις χώρες του Βορρά και ταυτόχρονα υπερβολικά ισχυρό για τις χώρες του Νότου. Κατά τη γνώμη μου, πρόκειται για ένα εκτός λογικής επιδοτούμενο πρόγραμμα εξαγωγών για τη γερμανική βιομηχανία. Είναι τρέλα να πληρώνουν οι φορολογούμενοι και τα παιδιά τους την προώθηση των εξαγωγών μας με ένα ανίσχυρο ευρώ.